Το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Μια εκπομπή για το θέατρο, τους δημιουργούς και τους συντελεστές του. Μια ματιά πίσω από τη θεατρική σκηνή με χαμηλωμένα τα φώτα. Γιατί η τέχνη αντιγράφει τη ζωή ή μήπως το αντίθετο. Με τον Φίλιππο Περιστέρη και τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Φίλες και φίλοι του Μεταδεύτερου, καλησπέρα. Ακόμη μια Τρίτη εδώ. Είμαστε 3 Μαρτίου σε μια περίπου ανοιξιάτικη μέρα. Επίσημα μπαίνει στις 21 η Άνοιξη, αλλά ήρθε νωρίτερα φέτος, φαίνεται, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Το παρασκήνιο στο προσκήνιο είναι εδώ με μια ακόμη παράσταση, πάντα στο Μεταδεύτερο. Μπορείτε να επισκεφτείτε το νέο μας site από το οποίο μας ακούτε. Περιηγηθείτε λίγο, έχει πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες για όλους τους παραγωγούς και θα βρείτε και οπτικό ακουστικό υλικό για όλες τις δράσεις μας που είναι πολλές, εκτός από τις εκπομπές είναι οι καλύψεις των συναυλιών που κάνουμε και αρκετά παιδεία στο πολιτιστικό φορέα, καθώς έχουμε οπλιμαστεί τον πολιτισμό. Να θυμίσω ότι η σελίδα της εκπομπής είναι το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Εκεί πάνω από 3.000 φίλοι παρακολουθούν τις πληροφορίες από τις εκπομπές μας, παρακολουθούν το οπτικό ακουστικό υλικό που ανεβαίνει και σε λίγο καιρό όλες οι εκπομπές θα είναι διαθέσιμες, θα μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για να ακούσετε. Η Ελένη Μητροπούλου εδώ είναι στον ήχο σήμερα και χορεύει υπό τους ήχους του Στακόβιτς από τη 10η Συμφωνία που είναι το χαλί μας. Να θυμίσω ότι η σελίδα του Μεταδεύτερου είναι το δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να δείτε πληροφορίες επίσης για όλες τις εκπομπές και όλους τους παραγωγούς. Απέναντί μου ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος και απέναντί του εγώ ο Φίλιππος Περιστέρης. Καλησπέρα Φίλιππε, καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Μεταδεύτερου, της εκπομπής στο παρασκήνιο στο προσκήνιο. Μια εκπομπή που ζωή να έχουμε είναι περίπου 3 χρόνια, αν βάλουμε και τα προηγούμενα περάσματά μας από τους άλλους σταθμούς. Την προϋπηρεσία. Την προϋπηρεσία. Έτσι λοιπόν ευχάριστα μπορούμε να λέμε ότι αυτή η εκπομπή προάγει και παρουσιάζει όλα τα θέματα του πολιτισμού, κυρίως όμως εκείνα που έχουν σχέση με το θέατρο. Οι κυριότερες αναφορές μας είναι πάντα γύρω από το θέατρο. Έχουμε παρουσιάσει, όπως θα ξέρετε όσοι μας ακούτε, αρκετές παραστάσεις που παίζονται εδώ στην Αθήνα και από τις περσινές που είχαν μια επιτυχία και συνεχίζονται φέτος, αλλά και τις καινούργιες παραστάσεις από τα θεατρικά δρόμενα. Σήμερα αφορμή για την εκπομπή μας εδώ να συζητήσουμε γύρω από το θέατρο είναι μια παράσταση «Η γυναίκα από τα παλιά» του Ρόλαντ Σιμμελφένικ. Είναι μια περίπτωση που πάντα θα κάνω το Σαρδάμ στα ρωσικά και στα γερμανικά ονόματα και παίζεται στο θέατρο Πορεία. Μαζί μας όμως βρίσκεται εδώ η Μαρία Ζορμπά, ηθοποιός και πρωταγωνίστρια, μία από τους 4 καλλιτέχνες που παίζουν, ή τους 5 αν δεν κάνω λάθος, στο 5, με διορθώνει, 5 στο εξαιρετικό αυτό θέατρο, την παράσταση την οποία όσοι την έχουν δει, θα τη δούμε και εμείς βέβαια, οι φίλοι μας έχουν πει τα καλύτερα λόγια για την παράσταση τη συγκεκριμένη. Έρχεται με καλές συστάσεις η παράσταση. Ναι, έρχεται με καλές συστάσεις. Καλώς ήρθες Μαρία στην εκπομπή μας, χαρά μας. Βρήκα μια πολύ ωραία μέρα σήμερα και έχει και ωραίο ήλιο έξω και χαίρομαι που ήρθα εδώ στο στούντιό σας. Θαύμα. Παίζετε λοιπόν 5 ηθοποιοί, για και πατέστρες, να πούμε τους 5, θα ήθελες να... Νίκος Ψαράς, Στεφανία Γουλιώτη, εγώ, η Λιάνα Μαυρομάτη και Χάρης Τζορτζάκης, μια πεντάδα ηθοποιών, οι οποίοι είμαστε και φίλοι και από άλλες συναντήσεις θεατρικές. Και βρεθήκαμε σε αυτό το σχήμα το οποίο είναι νεοσύστατο, το θέατρο Κάμε Σπίλε, θέατρο δωματίου, σκηνοθετεί η Έλενα Καρακούλη. Και το έργο είναι, όπως είπες, του Ρόναλντ Σιμμελφένιχ, η γυναίκα από τα παλιά. Μια και είπες τελικά τους συντελεστές, ας πούμε λοιπόν και τους άλλους. Συνήθως τα λέμε κατά τη μέση, αλλά μια και το ξεκινήσαμε, μην τους ξεχάσουμε και επανερχόμαστε. Ο Νίκος Βλασόπουλος, κοστούμια και σκηνικά η Κλεό Γκιζελή, εικαστικός και πρόσφατα ενσωματωμένη στην σκηνογραφία του θεάτρου. Και κίνηση Φέδρα Σούτου στην κινησιολογία.
Να πούμε ότι το συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε, ότι το θέατρο Πορεία είναι ένα όμορφο θέατρο και ζεστό και σαν χώρος, έτσι. Είναι ένα πανέμορφο θέατρο και δικιά μου διαπίστωση, γιατί έχω ξαναπαίξει εκεί πριν από κάποια χρόνια. Από τα ωραιότερα της Αθήνας, ίσως το πιο έτσι ενημερωμένο στα ηχητικό... Οπτικοακουστικά συστήματα. Ναι. Έχει φροντίσει γι' αυτό ο Δημήτρης Φωτάρλο, έχει επενδύσει δηλαδή και χρηματικά. Αλλά είναι και πολύ φιλόξενο και σαν στον τρόπο που οι άνθρωποι τους σε περιβάλλουν εκεί και σε περιποιούνται. Και αυτό έχει φανεί βέβαια γιατί έχει μια πολύ μεγάλη προσέλευση όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, στα έργα που ανεβάζει ο Δημήτρης. Είτε είναι δικές του σκηνοθεσίες, είτε είναι άλλο. Και για όσους δεν το ξέρουν, να πούμε ότι είναι ο εγγονός του Καραγάτση. Του Καραγάτση, βέβαια. Και τώρα, μια που λέμε για Καραγάτση, παίζεται εκεί η Μεγάλη Χήμερα. Με τον Νίκο Ψάρα. Παίζει και ο Νίκος Ψάρας, παίζει και ο Δημήτρης Φωτάρλο. Και αυτός, βέβαια. Είναι μια παράσταση που έχει συναντήσει πολύ μεγάλη απήχηση, ας πούμε, από τον κόσμο. Για όσους ενδιαφέρονται, είναι sold out μέχρι το Μάιο, νομίζω, οπότε ας φροντίσουν να βρουν θέση. Που σημαίνει ότι αυτή η παράσταση, έτσι ρίχνει το παρόδο, το λέω, αλλά θα συζητήσουμε, αλλά μια και το ανοίξαμε, αυτή η παράσταση θα συνεχιστεί και του χρόνου, γιατί δεν γίνεται μια παράσταση με τέτοια επιτυχία να μην έχει πορεία. Ξέρω, ναι, αυτοί παίζουν Τετάρτη με Κυριακή και εμείς καλύπτουμε το δευτερότριτο μέχρι τις 18 Μαΐου. Άρα λοιπόν τα θέατρα έχουν καλή πορεία όταν πάνε στο πορεία. Ναι, πώς να το πεις και έτσι, αλλά γενικά οι καλές παραστάσεις. Βλέπω ότι πάνε καλά δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος δίνει το εισιτήριο και θέλει να πηγαίνει στο θέατρο. Να πούμε, Μαρία, λίγο έτσι για την υπόθεση του έργου. Τι γίνεται εκεί? Είναι μια, πριν από 24 χρόνια εμφανίζεται, είναι ένα ζευγάρι με το παιδί τους, πρόκειται να ξεκινήσει, ναι, να φύγει, να μετακομίσει και εμφανίζεται μια γυναίκα από τα παλιά. Μια γυναίκα από τα παλιά η οποία είναι ο πρώτος εφηβικός έρωτας του άντρα. Ο μεγάλος έρωτος, ο έρωτος που όπως όλοι ξέρουμε είναι ο πιο αθώος, ο πιο συγκλονιστικός και ο γεμάτος υποσχέσεις για πάντα. Κάπως έτσι είναι και αυτή η περίπτωση. Την είχε γνωρίσει λοιπόν μικρός, ήταν 19 χρονών, 17 αυτή νομίζω και αυτός 20 και της υποσχέθηκε ότι την αγαπάει για πάντα, όπως κάνουν όλα τα παιδιά σε εκείνη την ηλικία. Όπως η πικρή πείρα έχει δείξει. Ναι, και όπως η πικρή πείρα έχει δείξει, αυτό δεν κρατάει για πάντα, εκτός από κάποιες τυχερές περιπτώσεις. Ή κάποιες άλλες περιπτώσεις που καταλήγουν άσχημα, όπως ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ξεκινάνε από το Βρεφονιπιακό σταθμό και φτάνουν από τα 17. Συναντάμε λοιπόν αυτόν τον άντρα που έδωσε αυτή την υπόσχεση 19 χρόνια μετά, ίσως και παραπάνω, ο οποίος είναι πλέον παντρεμένος με την Κλαούντια, την οποία ερμηνεύω εγώ, και έχουν και έναν. Ναι, συγγνώμη, χτυπάω το μικρόφωνο. Και έχουν και ένα γιο στην εφηβεία. Έρχεται λοιπόν αυτή η γυναίκα την ώρα που είναι σε μια φάση μετακόμισης, την άλλη μέρα εγκαταλείπουν αυτό το σπίτι. Είναι οι κούτες γύρω και όλα τα πράγματά τους έτοιμα. Και εμφανίζεται και λέει στον άντρα ότι μου υποσχέθηκες ότι θα με αγαπάς για πάντα. Ήρθα λοιπόν τώρα εγώ για να εκπληρώσεις αυτή την υπόσχεση. Ενώπιον όλης της οικογένειας. Ενώπιον της γυναίκας. Μπροστά στη γυναίκα. Ο γιος απουσιάζει. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και λίγο αστείο αυτό και γι' αυτό και το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, της παράστασης βγάζει γέλιο, γελάει ο κόσμος, θυμίζει λίγο φάρσα, η οποία σιγά σιγά βέβαια μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Και από εκεί και πέρα συμβαίνει μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στα δύο αυτά ισχυρά θέλω, τα γυναικεία, το θέλω της γυναίκας από τα παλιά που διεκδικεί την αγάπη για πάντα και τη σύζυγο η οποία διεκδικεί το ίδιο βέβαια, γιατί και σε αυτήν δόθηκε μια υπόσχεση. Και ο άντρας βρίσκεται ανάμεσα αυτούς τους δύο πολύ δυνατούς πόλους, αυτές οι γυναίκες που μοιάζουν κιόλας μεταξύ τους πολύ. Και βέβαια να μην πω τι θα γίνει. Όχι, μην το αποκαλύψουμε για να υπάρχει το suspense όταν θα έρθουμε. Παράλληλα, για να συμπληρώσω, υπάρχει και η ιστορία του νεαρού γιου, του έφηβου, ο οποίος είναι ερωτευμένος με μια νεαρή κοπέλα. Δηλαδή, συναντάμε αυτό που είχε συμβεί τότε, παλιά, στον πατέρα, να συμβαίνει τώρα στο γιο. Στον εαυτό του. Στο γιο, δηλαδή, και ο γιος ζει τώρα έναν εφηβικό έρωτα, όπως τότε ζούσε ο πατέρας. Σαν να φαίνεται, δηλαδή, ότι σαν μέσα από ένα παιχνίδι με τον χρόνο, η ιστορία αυτή πάει να επαναληφθεί. Ο μικρός Φρανκ. Ο μικρός κάπως έτσι. Φρανκ, ναι, ο οποίος λέγεται Άντι. Άντι. Τι λένε οι ψυχολόγοι πολλές φορές, ότι όταν συμβαίνει κάτι γύρνα πίσω να δεις τον μικρό Γρηγόρη, τη μικρή Μαρία, τον μικρό Φίλιππο.
ίσως έχει περάσει μέσα και τον εφηβικό έρωτα, γιατί να θέλει να συμπλέψει έτσι και να σηματοδοτήσει κάτι ο συγγραφέας. Ναι, κυρίως κάνει αυτό το παιχνίδι με το χρόνο, δηλαδή σαν ο χρόνος να ανακυκλώνεται, να γίνεται μια λούπα, να γίνεται σαν μια δίνη, ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται, μια μαύρη τρύπα η οποία τελικά ρουφάει τους καταραμένους, αυτούς που υποθέτησαν τις υποσχέσεις τους. Και αυτό το παιχνίδι, να πούμε, με το χρόνο από συγγραφείς, δηλαδή όχι σκηνοθετικά, υπάρχει στην παράσταση, δηλαδή παρακολουθούμε αρκετές σκηνές από τη μέση τους και μετά ξανά από την αρχή ο συγγραφέας γυρνάει πίσω και παρακολουθείς τη σκηνή από την αρχή. Οπότε καταλαβαίνεις τι ήταν αυτό που είδες και πώς ξεκίνησε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που κάνει ο Σίμελφένιχ. Ο Σίμελφένιχ είναι Γερμανός και είναι σχετικά νέος. Είναι νέος, είναι μόλις το 67 γεννημένος. Ναι. Και από ότι τον αναζήτησα λίγο, κοίταξα λίγο τις δουλειές του, περίπου το 2010 άρχισε να κάνει κάποιες επιτυχίες, οι οποίες ήταν σημαντικές. Είναι πολύ βραβευμένος. Και σαν σκηνοθέτης και σαν συγγραφέας. Και σαν σκηνοθέτης και σαν συγγραφέας. Και έχει κάνει και, νομίζω, ξεκίνησε σαν δημοσιογράφος. Δηλαδή έχει κάνει και δημοσιογραφία πριν και μάλιστα έχει γράψει και θεατρικά για το ραδιόφωνο. Συνάδελφος. Θα τον αναφέρουμε. Ναι. Και πολύ μεταφρασμένος. Πολύ μεταφρασμένος, νεότερος, σύγχρονος. Η ερώτηση είναι η εξής. Έχετε φτιάξει μια ομάδα όπερας δωματίου, λέω από τα δικά μου, θεάτρου δωματίου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας? Νομίζω ότι αρχικά είναι ένα φιλικό κάλεσμα, δηλαδή... Mm-hmm. Ο Νίκος Ψαράς είναι υπεύθυνος και η Ελένη Καρακούλη για αυτή την ομάδα και για την ιδέα της. Από εκεί και πέρα ήταν ένα φιλικό κάλεσμα σε ανθρώπους που θέλαμε πολύ να δουλέψουμε ένας με τον άλλον. Είναι η πρώτη σας δουλειά ως τέτοια ομάδα? Εγώ έχω ξανασυνεργαστεί με τον Νίκο πρόσφατα και όλο στο Μεφίστο στο Εθνικό Θέατρο. Ναι. Η Στεφανία έχει ξανασυνεργαστεί μαζί του παλιά στο Εθνικό, δηλαδή παρτενέρ. Όχι, εννοούμε υπό τη στέγη αυτή και υπό το όνομα του θεάτρου δωματίου. Είναι η πρώτη δουλειά, ναι. Είναι η πρώτη δουλειά. Ναι. Και υποθέτω ότι έχετε ένα link, ας πούμε, στο γερμανικό θέατρο αυτού του τύπου και καθώς και γι' αυτό το λόγο και ο συγγραφέας. Ή δεν το καταλαβαίνω καλά? Ναι, κυρίως η Έλενα, ας πούμε, που είναι και δραματολόγος και... Ήταν και η ιδέα της μαζί με τον Νίκο να γίνει αυτή η ομάδα. Έχει νομίζω μια τάση προς τα εκεί, mm-hmm. προς το γερμανικό θέατρο. Το οποίο βέβαια και εμείς εκτιμούμε. Και είναι και μετάφραση και σκηνοθεσία της Έλενας Καρακούλη, έτσι ναι, δεν είναι? Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν αποκλεί να το επόμενο, το μεθεπόμενο έργο να πάει κάπου αλλού. Mm-hmm. Να μην είναι δηλαδή γερμανικό έργο. Καλά, δεν εντοπίστηκα στο γερμανικό. Απλά στο γεγονός ότι η ομάδα αυτή. Φαίνεται ότι έχει ένα χαρακτήρα και θέλετε να δώσετε ένα συγκεκριμένο τύπο θεάτρου. Και το λέω με αφορμή ότι τελευταία έχουν έρθει αρκετές ομάδες που έχουν ένα χαρακτήρα. Δηλαδή κάποιοι κάνουν Your Face Theater, κάνετε αυτό το θέατρο δωματίου. Mm. Αρχίζει δηλαδή και στην Αθήνα πια και αποκτά μια εξειδίκευση και δεν κάνουν όλοι τα πάντα, ας πούμε. Ή ναι. Τουλάχιστον μια τέτοια τάση νιώθω. Ναι, αυτό είναι καλό, εγώ θεωρώ. Ναι. Το δικό μας, προς το παρόν τουλάχιστον, ο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει μια κοινή γλώσσα, υποκριτική, mm-hmm. Μια ψυχική, ας πούμε, μεταξύ σας συνεργασία, εννοείς, έτσι. Μεταξύ μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να... Γιατί πολύ συχνά βρισκόμαστε σε θεάσους που είμαστε 15 άτομα και ο καθένας προέρχεται από διαφορετική σχολή. Και είναι πολύ δύσκολο ο σκηνοθέτης να φέρει αυτά τα ετερόνυμα στοιχεία κοντά. Οπότε καταρχάς αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Η όσμωση. Και η ταυτότητα νομίζω θα διαμορφωθεί καθοδόν. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, με αυτά φτάσαμε λοιπόν 15 λεπτά μετά τις 2. Θα εδώ με την αγαπητή Ελένη τη Μητροπούλου που φροντίζει για μας και για σας τον ήχο στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα και επαναρχόμαστε. Και 22 πρώτα λεπτά. Είμαστε πάντα εδώ στο Μεταδεύτερο. Φίλιππος Περιστέρης, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος και Ελένη Μητροπούλου στον ήχο. Συζητάμε για την παράσταση
στο θέατρο Πορεία για την παράσταση «Η γυναίκα από τα παλιά». Και η ερώτηση είναι, ποια είναι από τα στοιχεία εκείνα που θεωρείς ότι είναι ιδιαίτερα σε αυτό το συγγραφέα, σε αυτό το νέο συγγραφέα και σε μια ομάδα που χειρίζεται ένα θέατρο δωματίου, όπως το λέμε, και έχει και αυτό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ο συγγραφέας αυτός γενικά έχει δοκιμάσει διάφορες κατευθύνσεις, δηλαδή έχει και εμπρακτικές επιρροές. Ο ίδιος χαρακτηρίζει κάποια από τα έργα του στην κατεύθυνση του μαγικού ρεαλισμού και νομίζω ότι αυτό το έργο είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης έχει ασχοληθεί αρκετά με την ιδέα του ξένου, του εισβολέα. Mm-hmm. Υπάρχει αυτός και σε κάποια από τα έργα, τέλος πάντων, και εδώ είναι κυρίαρχο. Δηλαδή είναι αυτός ο εισβολέας, το ξένο στοιχείο που έρχεται μέσα σε μια οικογένεια να ανατρέψει τις σιγουριές, να αναποδογυρίσει το χρόνο, να θέσει ερωτήματα, να ανακατέψει το μέσα σου και τελικά να σε αναγκάσει να αναρωτηθείς ποιος ήσουν κάποτε, τι έγινες, πώς πρέπει να ξαναγίνεις αυτό που ήσουν, τέτοια πράγματα. Επανακαθορισμός δηλαδή. Επανακαθορισμός, ας πούμε, του αυτού. Ενδεχομένως να φωτίζει και την αλήθεια. Ναι, ή τουλάχιστον να θέτει ερωτήματα για το ποια είναι αυτή η αλήθεια. Νομίζω και οπτικά αυτό το έχει εκμεταλλευτεί αρκετά και η σκηνοθέτης και η Κλεό Γκιζελή που έκανε το σκηνικό, γιατί είναι ένα σκηνικό έτσι άχρωμο, λευκό, άοσμο, άγευστο. Ναι, κάπως σιλερωμένο, παλιό. Και μέσα σε αυτό το σπίτι, ας πούμε, μπαίνει ξαφνικά μια γυναίκα με ένα κόκκινο παλτό, εισβολέας, ας πούμε, η απέτηση, ο έρωτας του παρελθόντος. Και κάνει το contrast. Και κάνει, ας πούμε, ναι. Και εκτός αυτού το σκηνικό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ μικροκαμωμένο. Δηλαδή, εμείς είμαστε λίγο σαν... Είμαστε μεγαλύτεροι από το σκηνικό. Δεν σκύβουμε για να περάσουμε τις πόρτες. Ανοίγουν οι πόρτες για να περάσετε εσείς. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι σαν ο χώρος αυτός μέσα αυτά τα 19 χρόνια. Έχει παίξει με την κλίμακα δηλαδή ουσιαστικά. Ναι, με την κλίμακα. Ναι. Σαν να έχει μικρύνει και να μην χωράει πια άλλο αυτές τις ζωές και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει οπωσδήποτε να βγούνε ή κάποιος να μπει για να αλλάξει... Είναι αυτό που λένε συμπίκνωσα τη ζωή μου σε μια λέξη, συμπίκνωσα τη ζωή μου σε μια στιγμή τελικά. Είναι την ώρα που έρχεται ο εισβολέας και μικραίνουν όλα και είναι όλα τόσο δίπλα μας αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Έχεις πολύ δίκιο έτσι όπως το λες, ναι. Έτσι είναι. Ναι. Μάλιστα φοράει και το κόκκινο χρώμα της διαστολικής πίεσης. Κατάλαβες, ανεβοκατεβαίνει το αίμα. Γελάει ο Φίλιππος. Έτσι είναι, Μαρία. Ναι, και είναι σαν με κάποιο τρόπο, εάν το δεις και όχι εντελώς ρεαλιστικά, καλά τα είπες καταπληκτικά. Ναι. Ο Γιώργος Γρηγόρης είναι σοφός. Έχει έναν τρόπο, ναι. Αν δεν το δεις, ας πούμε, και εντελώς ρεαλιστικά, μπορείς να πεις ότι, γιατί μπορεί να το δεις μεταφορικά, ότι αυτό το πρόσωπο, ότι σαν να ξεπίδησε μέσα από τα κουτιά της μετακόμισης, δηλαδή από τα κουτιά της αλλαγής. Συμβαίνει συχνά όταν μετακομίζουμε και φτιάχνουμε και συναντάμε παλιά πράγματα, γράμματα, αντικείμενα της παιδικής ηλικίας. Κάτι γίνεται εκεί. Ναι. Κάτι γίνεται πάντα. Και σαν αυτή τη φορά να παραέγινε, ας πούμε, να έγινε στα αλήθεια. Δόθηκε μια δόση παραπάνω. Ναι. Πόσο καιρό το παίζετε τώρα? Είναι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν μετράω ποτέ και τις μέρες, πρέπει να είναι ένας μήνας, δηλαδή 4 δευτερόλεπτα. Έχετε κάνει περίπου 8 παραστάσεις, δηλαδή. Ναι, δεν είναι σωστά. Ποιο είναι το feedback που λέμε και στα ελληνικά, που λέμε και στα χωριά μας εδώ? Είναι και ο Βαδινάς, στα ελληνικά χωριά. Εγώ βλέπω ένα πολύ ζωντανό κοινό. Καταρχάς είναι πολύ ωραίο που έρχεται ο κόσμος στο θέατρο και ή το γεμίζει ή σχεδόν το γεμίζει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια ζωντανές αντιδράσεις. Δηλαδή ο κόσμος γελάει στην αρχή, μετά παρακολουθεί, σκοτεινιάζει, μετά ξαναγελάει, διατηρεί το χιούμορ το μέχρι το τέλος της παράστασης. Και αυτό είναι. Γι' αυτό λέτε ότι ξεκινάει σαν μπουλβάρ, ας πούμε. Σαν μπουλβάρ, ναι, και έχει και αυτές τις πόρτες στο σκηνικό του, γιατί όλο διαδραματίζεται στο διάδρομο, στο hall. Και τα δωμάτια είναι κρυφά. Εμείς λέγω και αργά τραγωδία αυτό, που όλα γίνονται μπροστά και μάλλον μπροστά γίνεται η υπόθεση, αλλά τα σοβαρά εγκλήματα εντός αγωγικών ή εκτός γίνονται εκτός πίσω από τις πόρτες. Γι' αυτό έχουμε βάλει και αυτό το τίτλο εμείς στην εκπομπή, το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Πολύ σωστά. Συνήθως όλα στο παρασκήνιο γίνονται. Έτσι δεν είναι. Και το έγκλημα εκεί έγινε. Εκεί.
Αλλά απ' την άλλη, έτσι για να το ελαφρύνουμε, αυτές οι πόρτες θυμίζουν και λίγο σκηνογραφία Φεϊντό, ας πούμε, που ανοίγει. Μπαίνουν, βγαίνουν, ανοίγουν πόρτες, κλείνουν πόρτες. Στην αρχή έχει δηλαδή αυτό το διτό η σκηνογραφία. Σημειολογικά και συμβολικά προφανώς. Ναι. Εσύ πώς νιώθεις, Μαρία, όταν έρθει μια γυναίκα και σου λέει αυτό, αυτό και αυτό σε σχέση με το παρελθόν? Άρα, εγώ μου συνέβαινε προ... στη ζωή μου. Μέσα, δηλαδή το σενάριο όπως έχει δοθεί, πώς το αντιμετωπίζεις? Αν θες, μας λες και για τη ζωή σου, ενδιαφέρον θέμα. Αλλά θα ήταν αδιάκριτο από την πλευρά μας. Ναι. Αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως έτσι μέσα. Παρέγγινες παρασκηνίες στο προσκήνιο. Όχι, δεν κάνουμε κίτρινες εκπομπές. Είπα ότι έγραψε ο σενάριογράφος. Προς το κόκκινο μόνο. Ναι. Της διαστολικής πίεσης του αίματος. Ναι, αυτή η γυναίκα πιο πολύ νομίζω ότι, τουλάχιστον έτσι το έχω δει εγώ, ότι την απασχολεί ο άντρας και όχι τόσο η γυναίκα. Και νομίζω ότι εκεί παίζεται πάντα το αν θα εισβάλλει ή δεν θα εισβάλλει κάποιος. Είναι αν θα το επιτρέψεις ή δεν θα το επιτρέψεις. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα, εγώ, η σύζυγος, ας πούμε, δεν επιτρέπει. Ο άντρας όμως αφήνει. Ανοιχτά πράγματα, σιωπά, δεν της λέει φύγε, δεν... και όλο αυτό φυσικά κάνει τη γυναίκα να αισθάνεται ανασφαλής, θυμό και την αθέτηση της δικιάς της υπόσχεσης, της υπόσχεσης που δόθηκε και στην ίδια ότι θα είναι μαζί της και ότι δεν θα της λέει ψέματα. Ο άντρας λοιπόν ψεύδεται μπροστά της. Τη δόθηκε όμως λίγο αργότερα από την πρώτη, η πρώτη έχει το... Ναι, αλλά πιο επίσημα. Ποια από τις δύο έχει δίκιο? Και οι δύο, νομίζω είναι η ίδια γυναίκα. Είναι η ίδια γυναίκα. Είναι η γυναίκα που ερωτεύτηκε και θέλει το για πάντα. Είναι η ίδια γυναίκα. Δηλαδή και η Κλαούντια, ο χαρακτήρας που ερμηνεύω εγώ, η σύζυγος, θα μπορούσε να, αν κάνουμε αυτό το παιχνίδι στον χρόνο που κάνει ο Σέμιλ Φέγγιν, προς τα πίσω, να ήταν η Ρώμη. Και η Ρώμη θα μπορούσε, αν είχε παντρευτεί το Φρανκ, να ήταν... στη θέση της Κλαούντια. Ο Νίκος είναι ο Φρανκ, δηλαδή. Ναι. Δεν έχει το Θεό του αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, εντάξει, το έχει παρατραβήξει. Νομίζω ότι ο Νίκος έχει βρει το κλειδί του ρόλου και το απολαμβάνει, τον απολαμβάνει. Είναι πολύ ωραίος ηθοποιός. Ναι, σίγουρα. Όπως όλοι βέβαια είσαστε. Τον Νίκο τον είχαμε απολαύσει και στο Εθνικό και έχουμε δει ωραίες παραστάσεις και από αυτό να του στείλουμε και χαιρετισμούς κιόλας και από μένα και από τον Φίλιππο. Θα ακούει, γιατί... φαντάζομαι. Σίγουρα θα ακούει. Ελπίζω. Και στην Έλενα και στους υπόλοιπους συντελεστές σας. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, οι θεατές που έχουν δει έτσι την παράσταση, ένα από τα θετικά που σας έχουν πει, ποιο μπορεί να είναι? Μου αρέσει αυτό, γιατί, όχι η άποψη δική σου, οι θεατές που έρχονται στο τέλος, που σας λένε συγχαρητήρια, ωραία παράσταση, τι είναι εκείνο πιστεύεις που τους αρέσει πιο πολύ? Η εναλλαγή, ο εισβολέας, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο άντρας δύο γυναίκες, που μπορεί να σκέπτονται ότι είμαι και εγώ στη θέση του κάποια στιγμή στη ζωή μου? Ναι, νομίζω, ας πούμε, το πιο απλό κοινό. Και συγγνώμη για να απαντήσω ολοκληρωμένα. Και μήπως βλέπεις τις γυναίκες να αναστατώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, φοβούμενες ότι κάποια στιγμή μέσα στη ζωή τους μπορεί να επέλθει ένας τέτοιος εισβολέας και να τους βάζει ερωτήματα, να τους υποδαβλίζει δηλαδή αυτά τα ερεθίσματα του παρελθόντος? Ναι, είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί έχει συμβεί αυτή η αναστάτωση και μάλιστα έχει συμβεί από τις πρόβες. Κορίτσια, ας πούμε, που παρακολουθούσαν την πρόβα. Υπάρχουν και κάποιες, κάνα δύο, μία ουσιαστικά, ναι, πολύ σκληρή σκηνή ανάμεσα στον σύζυγο και τη σύζυγο, σε μένα και στον Νίκο, στην Κλαούντια και στον Φρανκ, που είναι η σκηνή όπου αυτός θέλοντας, ενθυμούμενος τέλος πάντων όλο αυτό το πριν, την νεότητα που φέρνει η μνήμη της Ρώμη κτλ. Ξαφνικά βλέπει τη γυναίκα του και τη βλέπει γριά. Και της το λέει. Πολύ έτσι σκληρά. Της λέει, είσαι γριά, γέρασες. Και εκείνη του γυρνάει πίσω βέβαια και εσύ γέρασες. Και του λέει το ελληνικό, μα δεν είμαστε το ίδιο. Γιατί στην Ελλάδα της απαντάει σε τους άντρες αυτή η στιχομηθεία. Εγώ είμαι άντρας. Όχι. Να, η γερμανική κουλτούρα, βλέπεις. Ναι, η γυναίκα του λέει, ναι, εγώ γέρασα, ξέρω εγώ, ναι, και εσύ γέρασες, αλλά εγώ τουλάχιστον είμαι, δεν είμαι τόσο δειλή όσο εσύ, να μην το παραδέχομαι. Και γνωρίζω και το φουστάνο. Όχι, αυτό δεν το λέει. Δεν το λέει.
Τέλος πάντων, είναι μια σκληρή σκηνή η οποία έχει κάνει, ας πούμε, γενικά τις γυναίκες να δουν. Πάντως, για τους ακροατές, να πούμε ότι είναι νεότατη η γυναίκα που έχουμε εδώ δίπλα μας, οπότε δεν χρειάζεται. Νομίζω και αυτό έχει και πολύ ενδιαφέρον. Μιλάμε για το σενάριο πάντα εμείς. Ναι, έχει και ενδιαφέρον που το λέει αυτό σε μια γυναίκα που δεν είναι γριά. Γιατί ουσιαστικά θέλει να πει ότι φύγαν τα νιάτα μας, ας πούμε. Πέρασαν τα χρόνια. Ναι. Και σε μια ακραία έκφραση το λέει έτσι, για να την πληγώσει. Επειδή και αυτή τον έχει πληγώσει πριν, ο ένας πληγώνει τον άλλο. Αυτό γενικά είναι που το πιο έτσι απλό κοινό που έρχεται, ταυτίζεται και βλέπει. Δηλαδή, βλέπει, ας πούμε, πράγματα που θα μπορούσαν ή έχουν συμβεί στη ζωή τους. Το πιο, ας πούμε, διαβασμένο κοινό, νομίζω ότι αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι με το χρόνο που υπάρχει μέσα στο όλο το έργο. Διαχέεται. Το μπρος-πίσω. Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι και σένα, Φιλίππε. Γιατί το έχω από καιρό στο μυαλό μου να το συζητήσουμε αυτό. Πάντα γύρω από θέατρο, έτσι. Και πάντα γύρω από τη γραφή του θεάτρου και βέβαια πώς απεικονίζεται η γραφή όταν πραγματώνεται το έργο ως παράσταση. Ο γραμμικός χρόνος, η γραμμική γραφή, αγγίζει περισσότερο, πιστεύετε, ένα κοινό. Εντάξει, θα μου πείτε, σχετικά είναι όλα. Αλλά το ερώτημα το δούμε έτσι κάπως γενικευμένο και όχι τόσο εξειδικευμένα. Η γραμμική γραφή μας αρέσει ένα έργο ή να γίνεται και το flashback, να πηγαίνουμε μπροστά, να πηγαίνουμε πίσω, αυτό που γίνεται στο έργο σας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δούμε μια ταινία η οποία ξεκινάει 1800, 1900, 2000, 2015 και ακολουθεί το βήμα του ηθοποιού και του σεναριογράφου το χρόνο. Εννοείται η χρονογραφηματική αφήγηση. Ναι, ακριβώς. Ή μας αγγίζει περισσότερο γιατί έχει suspense. Να διηγήσει κάτι στο 14 και ξαφνικά το λέω απλά, έτσι για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, να πηγαίνει στο 1973, να βλέπει σκηνικά αυτό το μπρος-πίσω που γίνεται τα τελευταία, ας πούμε, 20 χρόνια. Τα περισσότερα έργα παλιά, είτε θεατρικά είτε κινηματογραφικά, είχαν μια γραμμική γραφή. Ξεκίναγε και τελείωνε. Και αν έμπαινε μέσα καθυστερημένο, σου έλεγε ο άλλος, α, εκεί έχουμε φτάσει. Έχασε το 76 και πίσω. Ενώ τώρα βλέπουμε ένα έργο το οποίο μπορεί να ξεκινάει από το τέλος. Να δείχνει διάφορα πράγματα και να καταλήγει πάλι το τέλος όπως ήταν η αρχή. Δηλαδή υπάρχει ένα πισωγύρισμα, πολύ είναι ίδιον τώρα των σεναριογράφων να παίζουν πολύ με αυτό το χαρτί. Καμιά φορά είναι και των σκηνοθετών. Δηλαδή μπορεί ένα σκηνοθέτης σύγχρονος να πάρει ένα έργο γραμμένο γραμμικά όπως είπες και να το σκηνοθετήσει μπερδεμένο. Σίγουρα. Δηλαδή ισχύει και αυτό. Αλλά νομίζω τουλάχιστον για μένα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το να είναι σημαντικό το έργο και η σκηνοθεσία. Δηλαδή, μπορεί ένας κακός σκηνοθέτης, ξέρω εγώ, να πάρει ένα γραμμικό και να μην καταλάβεις και τίποτα. Ένας και να το κάνεις σαν αφήγηση. Ναι, ένας καλός σκηνοθέτης να πάρει ένα γραμμικό, γραμμικά γραμμένο έργο και να είναι ένα αριστούργημα. Το ίδιο και εμένα. Δηλαδή, νομίζω είναι το θέμα. Στην ικανότητα του σκηνοθέτη. Ναι. Και το πόσο σημαντικό είναι ένα έργο. Ας πούμε παλιά στο Σέξπιρ, επειδή υπήρχε αυτό που λες, ότι κάποιοι θεατές έρχονταν καθυστερημένοι ή φεύγανε και πηγαίνανε δίπλα στην αγορά, πέραν μερικές πατάτες και ξαναγυρνάγανε. Είχε το στοιχείο της επανάληψης, όπως τώρα γίνεται σε κάποια καθημερινά σύριαλ, ας πούμε. Και έλεγε εσύ που είσαι ο Δούκας Τάδε και που έρχεσαι. Και... Για να μπει στο πνεύμα του χαμένου χρόνου. Που ήταν και αυτός ένας τρόπος. Οι τρόποι ανάλογα με την εποχή διαμορφώνονται, θεωρώ. Ναι. Και άρα για να μπορεί να συμβαίνει αυτό με το ανακάτεμα του χρόνου σήμερα, είτε στις σκηνοθεσίες είτε στη συγγραφή, κάτι θα σημαίνει αυτό. Και για την ανάγκη του κοινού εννοώ. Ναι, ναι. Σε σχέση με αυτό που είπες πάντως, είναι μια τάση η οποία ξεκίνησε λίγο μετά την αρχή και του κινηματογράφου και του θεάτρου. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει το πρώτο επίπεδο της γραφής, που είναι η απλοϊκή παράθεση γεγονότων στον χρόνο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άπειρες φόρμες που είναι αυτό που είπες και έχει γίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ξεκινάμε από το τέλος για να δούμε πώς φτάσαμε εκεί. Επειδή ρώτησες τη γνώμη μου και επειδή ρωτάς εκ του πονηρού ρωτάει να το ξέρεις, δεν ρωτάει δημοσιογραφικά, δεν είναι συγγραφέας και θέλει να δει... Ψέματα λέει Μαρία, αλλά τέλος πάντων το δέχομαι τώρα. Δεν είσαι συγγραφέας. Συγγραφέας είμαι. Δεν λέω ψέματα λοιπόν. Όχι εκ του πονηρού τη ρωτώ. Ρωτάς γιατί θες να δεις. Ποια είναι αυτή η φόρμα που καταλήγει καλύτερα κάτω στο κοινό. Μα θα μπορούσε και σκηνοθέτης να ήμουν και να ρωτούσα. Να είσαι συγγραφέας. Ο συγγραφέας είναι ο πιο πονηρός του θεάσου πάντα. Το δέχομαι σκοπιμένο, εξαιρετικό. Κάνει έρευνα. Έρευνα αγοράς.
Λοιπόν, αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής. Mm. Ότι και στις ταινίες και στα βιβλία, πάντα η πιο περίτεχνη γραφή είναι αυτή που μπλέκει το χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε, το ερώικα του πολίτη είναι μια. Θεωρείται, ας πούμε, στην ελληνική λογοτεχνία ένα από τα πρώτα και τα καλύτερα λογοτεχνήματα λόγω ακριβώς αυτού του πράγματος. Όμως, ποια είναι η διαφορά, ότι πρέπει να είσαι μοιημένος για να το πιάσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να το παρακολουθήσεις. Όπως και ο θεατής στην ταινία. Είναι δηλαδή για 10 μοιημένους το άριστο. Αλλά μπλέκει λίγο τα πράγματα στον αμύητο και στο πρώτο επίπεδο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πρέπει να έχεις και λίγα άγχη στο κεφάλι σου. Ναι, και θέλει και πολλή δουλειά, ναι. Έτσι. Και από το σκηνοθέτη. Στην αρχή του Αλτσχάιμερ δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Η γραμμική γραφή βοηθά, απλά βοηθά τον κόσμο να έχει ένα βατό έτσι. Μια βατή οπτική. Ναι, το παίρνει από το χεράκι και το δίνει στην ιστορία. Πάμε, προχωράμε. Ας πούμε, αν γυρίζαμε την ιστορία της μεταπολίτευσης, θα λέγαμε τώρα. Το 1975 έγινε αυτό, μετά έρθει ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης. Πάλι ο Παπανδρέου. Ναι, αν ξεκινήσεις όμως από τον Τσίπρα για να πας τώρα, ας πούμε, πίσω στον πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Στασινόπλο, που έμεινε λίγους μήνες, χάνεται το άλλο, μπερδεύεται. Θέλει αυτό που λες, παρακολούθηση και να έχεις ενσωματωθεί μέσα στο έργο. Δηλαδή να μπορείς να παρακολουθείς κάτι χωρίς να κάνεις στιγμή. Γιατί αν κάνεις το παιχνίδι του χρόνου έντονα και απολέσεις κάποια δευτερόλεπτα που λέει ο λόγος, χάνεις το ρεζουμέ, έτσι δεν είναι? Κάτι που δεν έχει γραμμική γραφή και είναι πολυδιάστατη μπρος πίσω, το πήγαινε έλα του χρόνου δεν σου επιτρέπει να αφαιρεθείς, γιατί αν αφαιρεθείς κάνεις σημαντικά απαιτεί κομμάτια. Απαιτεί απόλυτη προσήλωση. Ναι, θέλει προσήλωση. Ναι, δεν έχεις το περιθώριο. Γι' αυτό είπες μοιημένος, φαντάζομαι. Βέβαια, βέβαια. Ακριβώς αυτό. Γιατί αν χάσει κάποιος την παιδική ηλικία δύο στιγμιότυπα, δύο ενσταντανέ της παιδικής ηλικίας σημαντικά, ακόμα και ένα κλείσιμο των βλεφάρων, μπορεί το κλείσιμο των βλεφάρων να σημειολογικά και συμβολικά να σηματοδοτεί κάτι. Έτσι δεν είναι? Τι λες η Μαρία? Συμφωνώ, απλά να ρωτιόμα τώρα το σειρά που το λέτε. Σε βλέπω σκεπτική, ναι. Ναι, ας πούμε, αν βλέπεις μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει, ας πούμε, τους φούρνους στο Auschwitz. Ναι. Δηλαδή, τι θα σου άφηνε πιο δυνατό αίσθημα, να δεις το τέλος και μετά να δεις αυτό όπως ξεκίνησε ή το αντίθετο? Ανάλογα την ιστορία. Δηλαδή, σκηνοθέτης που έλεγες. Έχει το εξής πλεονέκτημα αυτό το ζήτημα. Ότι δεν παίζει, ας πούμε, με την αγωνία της κατάληξης. Ας πούμε, για παράδειγμα, θυμάστε την ταινία «Μια αναστρέψιμος». Ναι. Κάποιος άλλος, ας πούμε, ενδεχομένως να έχει τελειώσει με τη δυνατή σκηνή υποτίθεται του βιασμού. Αυτό όμως είναι κατά κάποιο τρόπο μία έκπτωση του τύπου «Κοιτάξτε τι θα σου δείξω στο τέλος. Περίμενε να δεις τι σκηνή έχεις να δεις στο τέλος». Εδώ λοιπόν στο λέει από την αρχή. Σου λέει «Αυτό έχεις στο τέλος». Κοίταξε όμως πώς έφτασε εκεί και το έγινε τον αλλιώς. Και τι θα κάνει αυτός που τον αφορά άμεσα, ας πούμε, ο σύζυγος? Γιατί εκεί δεν είναι το ερώτημα τελικά, το τι θα. Όχι, είναι η ιστορία ενός βιασμού είναι αυτό. Ναι, αλλά ο άντρας δεν θέλει να εκδικηθεί από ό,τι θυμάμαι και κυνηγάει να βρει τον βιαστή. Και ουσιαστικά η ταινία μετά αυτό που παρακολουθείς είναι. Από όσο θυμάμαι, είναι η δική της προσπάθεια που ήταν μη αναστρέψιμη. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να γλιτώσει από αυτή τη μοίρα, ας πούμε. Θέλω να πω ότι κάποιος άλλος σκηνοθέτης θα το έχει χειριστεί με την έννοια του ότι στο τέλος έχω μια δυνατή σκηνή που αυτή η γυναίκα φτάνει σε μια κορύφωση τραγική. Αυτός το δείχνει από την αρχή, σου λέει αυτό έγινε. Να συμφωνήσουμε τελικά κάπου που νομίζω ότι συμφωνούμε, μια και το ανοίξαμε αυτό το θέμα, ότι είναι θέμα δυνότητας και ικανότητας, ναι, του σκηνοθέτη απολύτως. Και του σεναριογράφου, ναι. Τι θα σου δώσει. Ακριβώς. Ναι, τελικά ναι. Ναι, εκεί καταλήγει το πράγμα. Ναι, εκεί καταλήγει. Δεν υπάρχει δηλαδή φόρμα η οποία να είναι καλύτερη από την άλλη. Ναι, ναι. Είναι πόσο μάστορας και τεχνίτης θα είναι αυτός που θα σου φτιάξει, ας πούμε. Εκτός από τη φόρμα του ψωμιού όταν πεινάς. Οπότε, όποια και αν είναι αυτή η φόρμα, και θες ψωμί και πρέπει που να φοράς όταν θες να αθληθείς, ας πούμε, η οποία και αυτή έχει μια ελαστικότητα. Έτσι. Με αυτά και με αυτά, λοιπόν, με τις φόρμες και τους σκηνοθέτες και τους συγγραφείς, φτάσαμε 19 λεπτά πριν τις 3. Είμαστε εδώ πάντα στο μεταδεύτερο με την Μαρία Ζορμπά. Μας μιλάει για την εξαιρετική παράσταση αυτή από ό,τι ακούσαμε στο θέατρο Πορεία. Και θα επιστρέψουμε μετά από ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, το οποίο δυστυχώς δεν αφορά την παράσταση, η οποία δεν έχει πρωτότυπη μουσική. Έτσι βάζουμε εμείς μουσική που μας αρέσει από το θέατρο, δηλαδή Μάνο Χατζηδάκη. Thank you.
Επανερχόμαστε στο στούντιο του Μεταδεύτερου, εδώ να συζητούμε. Φίλιππος Περιστέρης και Γρηγόρης Χαλιακόπης στο μικρόφωνο, στον ήχο Ελένη Μητροπούλου και η Μαρία Ζορμπά, η εξαίρετη ηθοποιός, από την παράσταση «Η γυναίκα από τα παλιά» που παίζεται στο θέατρο Πορεία. Μαζί με άλλους 4 συναδέλφους της, μια εξαιρετική παράσταση που έχει αναφορά γύρω στα ζητήματα της δομημένης οικογένειας, όπου ένας εισβολέας προσπαθεί να ανατρέψει τα πάντα. Συζητούσαμε λοιπόν γύρω από την παράσταση αρκετά πράγματα. Βέβαια επεκταθήκαμε και σε τεχνικές του θεατρικού είδους. Τώρα, Μαρία, θα θέλαμε έτσι να συζητήσουμε λίγο αυτό που κάνουμε πάντα με τους καλεσμένους μας, το τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο που μας μένει, για τη σημερινή κατάσταση. Πώς είναι δηλαδή το θέατρο σήμερα, γενικά στην Ελλάδα. Ας το εξειδικεύσουμε λίγο για την Αθήνα, γιατί συνήθως κέντρο Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι η βαριά βιομηχανία η θεατρική, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ακόμα λιγοστά είναι τα θέατρα, κυρίως εδώ. Λέμε πάντα ότι υπάρχει μια πληθώρα θεατρικών επιλογών. Αυτό που μπορεί να το καταλάβει κανείς, παίρνοντας το Αθηνόραμα ή μπαίνοντας στο διαδίκτυο και πατώντας μια εφημερίδα ηλεκτρονική, τα θέατρα. Θα τα χάσει. Παλιά, ας πούμε, στην έντυπη εφημερίδα, μέσα σε μία σελίδα ήταν καταγεγραμμένα όλα τα θέατρα. Είχες 60 θέατρα, ας πούμε. Τώρα δεν χωρούν σε δύο σελίδες, ειδικά οι κυριακάτικες εφημερίδες, και αφήνουν πολλά απ' έξω. Σε σημείο να παραπονιόνται θέατρα ότι δεν μας έχετε συμπεριλάβει ούτε καν σαν αναφορά. Αυτό γιατί? Γιατί έχουμε μπαρ θέατρα, έχουμε θέατρα του δρόμου, έχουμε σε θέατρα, σε μπαρ και καφέ χωρίς σκηνικό. Έτσι, ένα μονόλογο στο τάδε μπαράκι το Σάββατο, ελάτε να με δείτε. Υπάρχει μια πληθώρα, βρίθη ο θεατρικός κόσμος από πολλαπλότητα παραστάσεων που είναι και καλές και κακές, γιατί το καλό και το κακό είναι σχετικό, υποκειμενικό και το κρίνει ο καθένας. Έτσι. Πώς βλέπεις εσύ όλο αυτό το συμβάν, δηλαδή τα τόσα πολλά θέατρα, τις τόσες πολλές παραστάσεις, οφείλονται κατά την άποψή σου στο ότι βγαίνουν από τις δραματικές σχολές πολλοί ηθοποιοί, καλλιτέχνες που κάτι πρέπει να κάνουν, ή μήπως η κρίση είναι ένα ερώτημα κοινότοπο για μας, γιατί το θέτουμε σε όλους, αλλά σε σένα το θέτουμε τώρα για πρώτη φορά. Η κρίση έχει οδηγήσει τους ανθρώπους στο να εκτονώνονται και να λυτρώνονται, έστω και αν δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, γιατί μην γελιόμαστε, είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά τα θέατρα να τα βγάζουν πέρα, έτσι. Ναι, ισχύει αυτό. Τι πιστεύεις ότι κυριαρχεί, σαν απάντηση? Εγώ τώρα δεν θα απαντήσω σαν ηθοποιός, θα απαντήσω σαν άνθρωπος, έτσι, πώς το νιώθω όλο αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι η χώρα του θεάτρου, δηλαδή ήταν από την αρχαιότητα και νομίζω ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι υπάρχει στην Ελλάδα και υπάρχει στην Αθήνα. Το θέατρο... Παλιά, ας πούμε, ήταν ασκληπιεία τα θέατρα, δηλαδή... Και θεραπευτικά κέντρα. Ναι, θεραπευτικά κέντρα γεννηθήκανε δηλαδή για αυτό το λόγο και νομίζω ότι αυτή η αύξηση, αυτή η ανάγκη για έκφραση, για επικοινωνία, για ένα βήμα λόγου όπου ο καθένας θέλει να μιλήσει, να επικοινωνήσει, νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο από κάτω, ότι υπάρχει ανάγκη ψυχικής θεραπείας, έκφρασης και αναζήτησης. Η αματική ψυχαγωγία, για να το πούμε. Για κάποιο πράγμα, ας πούμε. Αυτό που σε σχέση με αυτό που μου είπες, εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να διορθωθεί, θα ήταν αυτή η πληθώρα, με κάποιο τρόπο, αν μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή, να βρεθούν τρόποι ώστε να... αυτό το πράγμα, γιατί θέλουν παντού να κάνουν θέατρο και υπάρχουν και ερασιτεχνικά και αυτά παντού σε όλη την Ελλάδα. Με κάποιο τρόπο να άπλωνε. Τουλάχιστον οι πρωτεύουσες να έχουν 2-3 θέατρα, δεύτερες πόλεις, να απλωνόταν. Βλέπεις ότι θέλουν πολύ στις επαρχιακές πόλεις. Πηγαίνουν κάποιες παραστάσεις και τρέχουν να δουν τον κόσμο. Θέλει πολύ να δει. Λοιπόν, τώρα το λέμε αυτό, το λέμε, το ξαναλέμε. Πολλές φορές δεν το πιστεύουμε κιόλας μέσα μας πολύ βαθιά. Θα σας πω λοιπόν κάτι που έγινε χτες. Πήγα σε μια παράσταση, σε μια επίσημη πρεμιέρα. Και είχε έρθει ένας φίλος εκεί με τη φίλη του. Οι φίλοι του μεταξύ 40 και 50. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε θέατρο. Απίστευτο. Απίστευτο. Έτσι, στην γλώσσα του συμβολισμού απίστευτο, αλλά
Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δει. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν ξέρω. Μία-δύο φορές. Τη ζήλεψα εκείνη την ώρα γιατί λέω: κοίταξε να δεις, θα δει την πρώτη παράσταση. Ήταν όμως ευτυχισμένη που έβλεπε έστω και την πρώτη, ή έλεγε πότε θα τελειώσει γιατί με έφερε ο δικός μου. Δεν έχω ιδέα. Αλλά ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτήν. Φαντάσου λοιπόν πόσο. Στην Αθήνα ζούσε. Όχι. Όχι, δεν ζούσε στην Αθήνα. Στο Everest. Όχι. Ναι, στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν μια εξαιρετική εμπειρία με την έννοια του ότι δεν συναντά συχνά έναν άνθρωπο που πρώτη φορά θα την παράσταση στα 45-48 του, στα 50 του. Και απ' την άλλη δείχνει ότι αυτό που λέμε δεν είναι και τόσο κοινότοπο. Δηλαδή, λέμε κάτι συχνά από συνήθεια ή κατά σχήμα υπερβολής. Δηλαδή, λέμε η επαρχία διψάει για θέατρο. Και δεν το εννοούμε και πολύ. Να στην πραγματικότητα, πόση έλλειψη υπάρχει. Μεγάλη έλλειψη. Η επαρχία. Όχι, εγώ το εννοώ, το εννοώ γιατί έχω συγγενείς, ας πούμε, στις αίρες και τα λοιπά και η μητέρα μου που πηγαίνω έρχεται Αθήνα εκεί και οτιδήποτε πηγαίνει θέλω να πάω να το δούνε. Δηλαδή δεν κρίνω να δω είναι καλό, δεν θέλουν αυτή την εμπειρία, ας πούμε, του ζωντανού ηθοποιού μπροστά. Μερικές φορές απογοητεύονται, άλλες φορές ενθουσιάζονται, αλλά πηγαίνουν. Δηλαδή... Εγώ, Μαρία, επειδή έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει μέχρι τα 17 μου στην επαρχία, όταν ερχόταν η θεατρική παράσταση, που μπορώ να πω ότι κάποιοι στο παρελθόν τα παιδιά της επαρχίας, δεν μιλάω για ένα μικρό χωριό τώρα, έτσι, για μια πόλη, μια κομμόπολη που είχε να στεγάσει ένα θέατρο. Έτσι. Ήταν σημαντικό γιατί υπήρχαν παιδιά στην επαρχία που βλέπανε θέατρο περισσότερο από τα παιδιά της Αθήνας. Γιατί τότε γύριζαν οι θεατρικές παραστάσεις επιτυχημένες, βγαίνανε επαρχία. Δηλαδή ο Σταυρίδης πήγαινε στην επαρχία, ο Βέγκος είχε έρθει στην πατρίδα μου, ο Βουτσάς, οι πάντες γυρίζανε. Και ήταν σημαντικό. Δεν υπήρξε εισιτήριο, δεν μπορούσε να πεις ότι αυτό το έργο θα παιχτεί και θα βρω μια θέση κοινή. Ήταν ουρά απ' έξω. Σε ένα κινηματογράφο τα αστέρια πεζόντουσαν τότε οι θεατρικές αυτές παραστάσεις. Και ξέρω πόσο δίψαγε ο κόσμος. Και γνωρίζω τώρα που δεν υπάρχει θέατρο, πόσο διψά ο κόσμος και παίρνει το πούλμαν, το λεωφορείο ή το τρένο να ανεβεί επάνω στην Αθήνα να δει μια παράσταση, να πάει στην Καλαμάτα ή να πάει οπουδήποτε αλλού. Σαλονίκη. Ή στο φεστιβάλ, ας πούμε, του Πύργου που θα γίνει το καλοκαίρι ή στην Πάτρα. Στο Ρωμαϊκό 2 το καλοκαίρι να δει. Καλά, διψά εσύ, ο κόσμος. Δεν μου είχες πει ότι μια από τις πρώτες παραστάσεις που είχες ήταν η αναβίωση του Σκελιανού και της Εύας Πάλμερ εκεί τότε. Όχι, δεν σου είχα πει τέτοιο πράγμα. Είσαι λίγο πιο μικρός. Εδώ στην Αθήνα σου είχα πει το πρώτο επιχούντα χερί το μεγάλο μας τσίρκο, ναι. 15 χρονών. Ναι, βέβαια. Τότε με την Καρέζη και το Ξυλούρι. Και πριν από αυτούς βλέπαμε πάντα κωμωδίες με Σταυρίδη, με όλους αυτούς τους μεγάλους τους έχω δει να έρχονται, όχι όλους, αλλά τους περισσότερους να έρχονται και να παίζουν σε όλη τη Μεσσηνία, όπου υπήρχαν, δηλαδή αυτοί δεν ερχόντουσαν για μία Καλαμάτα, ερχόντουσαν στην Καλαμάτα, θα πήγαιναν στην Κυπαρισία, θα πήγαιναν στα Φιλιατρά, θα πήγαιναν στην Πύλο. Μια περιφέρεια είχε τη χαρά και την πολυτέλεια να βλέπει όχι το θέατρο Μπουλούκι, αλλά να βλέπει το φορτηγό με τα σκηνικά απ' έξω, να έχει το όνομα της θεατρικής παράστασης, να μένουν ηθοποιοί, να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, να πηγαίνουμε για αυτόγραφο, πιτσιρίκια σε ένα ξενοδοχείο για να πάρεις που μένανε στο ταπεινό ξενοδοχείο της πόλης μας, για να πάνε μετά κάπου αλλού. Και τα διαφημίζανε τότε και με τα. Βέβαια, με τις ντουντούκες. Έβγαινε, ας πούμε, το αυτό. Το αυτό βράδυ θα έχουμε τον Πέτρο Φυσούν και την. Ναι, βέβαια. Έχει τη δική του ομορφιά. Ξεκίνησα γι' αυτό επειδή είπες ότι στις αίρες επάνω ο κόσμος σου διψά και θέλει να δει θέατρο και του αρέσει με αυτή την. Νομίζω ότι αυτό που είπες είναι σωστό. Η επαρχία διψά για θέατρο. Και παλιά όντως πηγαίνανε πολύ περισσότερο και πιο συχνά σχήματα και βέβαια και σχήματα των τότε stars θεατρικών που τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δηλαδή Βούγιο Κλάι, Καρέζη. Δηλαδή κάθε χρόνο περιμέναν ότι θα πάνε αυτοί που είπες. Ο Βέγκος, και γινόταν ουρές. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ήταν η Μαρία Ζορμπά λοιπόν σήμερα μαζί μας. Πέρασε ο χρόνος. Δισεγγονή του Ζορμπά του Καζαντζάκη, πρέπει να το πούμε αυτό. Όχι, είναι συνωνυμία. Όχι δισεγγονή λοιπόν του. Αν ο Καζαντζάκης ήταν από τους πρώτους συγγραφείς που διάβασα στην εφηβεία και λατρεμένος. Ναι. Με καθόρισε δηλαδή. Όντως, είναι σπουδαία μορφή. Όχι λοιπόν η δισέγγονη του Αλέξη Ζορμπά, καμία σχέση με τον Νίκο Καζαντζάκη, απλά τον αγαπούσε ως συγγραφέα και την καθόρισε όπως και πολλούς από εμάς. Ήταν η Μαρία Ζορμπά λοιπόν σήμερα μαζί μας, μιας μίλησε για την παράσταση «Η γυναίκα από τα παλιά» του Ρόλαντ Σίμερ Φένιχ από την ομάδα Κάμερσπιλ, που είναι η ομάδα αυτή η οποία προσβεύει την ιδέα του θεάτρου κάμαρας, θεάτρου δωματίου δηλαδή. Και να πούμε πού είναι, φίλε, και το θέατρο. Φυσικά. Πόλη.
Θα το πεις. Είναι τρικόρφωνο, τρικόρφωνο 3 με 5 στην 3η Σεπτεμβρίου. Στην πλατεία Βικτωρίας. Γνωστό θέατρο, ναι. Βολεύει από όλες τις πλευρές, ναι, και με τρόλεϊ και με τα πόδια από το κέντρο. Σε μια τέτοια περιοχή έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέατρο, ας πούμε, που πάει και τόσο καλά. Εμείς είμαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 μέχρι τις 18 Μαΐου, εκτός από πρόοπτου, δηλαδή μπορούμε να πάμε και λίγο. Α, με ένα διάλειμμα, δηλαδή το Πάσχα θα συνεχίσετε, ναι, κανονικά. Ναι, με ένα διάλειμμα μεγάλη Τρίτη. Μία ώρα και κάτι. Και είναι μικρή παράσταση χωρίς διάλειμμα. Και ένα τέταρτο κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Θα έρθουμε να σε απολαύσουμε και να σε χειροκροτήσουμε. Και σένα και τα άλλα παιδιά. Και χάρηκα που ήρθα και σας βρήκα. Εμείς χαρήκαμε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από εμάς. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλον. Με τον Γρηγόρη. Την Ελένη Μητροπούλου που ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας και του ήχου. Ακολουθεί σε λίγο ο Γιώργος Χριστοδουλόπουλος. Τον Γρηγόρη θα τον ακούσετε την Πέμπτη, υποθέτω, έτσι. Ναι, ναι. Για Σελίδες Ουτοπίας. Στην εκπομπή του Σελίδες Ουτοπίας. Την εκπομπή για το βιβλίο. Εμένα θα με ακούσετε την επόμενη Δευτέρα με άλλη μια παράσταση από το θέατρο στο ραδιόφωνο. Μέχρι τότε να είστε καλά.